Με το θέμα των εμβολίων στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για τους παιδιάτρους, αλλά και με ένα πλήθος ιατρικών θεμάτων της παιδιατρικής, τα οποία και οι ειδικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν στην κλινική πράξη, θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η 27η Επιστημονική Εκδήλωση του Τομέα Υγείας Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Μια επιστημονική εκδήλωση που έχει καταστεί θεσμό στους μάχημους παιδιάτρους που θέλουν να είναι ενήμεροι για όλα τα νέα δεδομένα με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά. Για μια ακόμη χρονιά το θέμα των εμβολίων θα απασχολήσει τους παιδιάτρους ώστε να ενημερωθούν τόσο για τα νέα εμβόλια όσο και για το ζήτημα που έχει ανακύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Ιλαρά. Στην ανάγκη εμβολιασμού των παιδιών αναφέρθηκε ο καθηγητής παιδιατρικής και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Εκδήλωσης Νικόλαος Χαλιάσο. Τα εμβόλια είναι ένας από τους τομείς με τους οποίους οι παιδιάτροι ασχολούνται κατά προτεραιότητα και κατά κόρο και αφορά και την προληπτική ιατρική και την υγεία γενικότερα σε βάθος χρόνου της κοινωνίας. Θα αναπτυχθεί το καινούριο εμβόλιο, ό,τι καινούριο υπάρχει στα εμβόλια, αλλά και θα πούμε ιδιαίτερα για το καινούριο εμβόλιο της γρίπης, που είναι το τέτραδύναμο πλέον, περιλαμβάνει και στέλεχος B μέσα, και το οποίο γίνεται από 3 ετών και πάνω, μέχρι όποια ηλικία θέλουμε, μέχρι τα βαθιά γυρατιά. Οι ενδείξεις είναι ίδιες, δηλαδή επί ενδείξεων χορηγείται, και για τα παιδιά, επειδή είναι πάνω από 3 ετών, θα υπάρχει το τριδύναμο που θα χορηγείται από 6 μηνών έως 3 ετών. Επίσης θα γίνουν και σχόλια για το MMR ή εμβόλιο Ιλαράς Ερυθράς Παροτίτιδας, μιας και τώρα έχουμε, η ΜΕΝ Ευρώπη έχει κανένα χρόνο που έχει χιλιάδες κρούσματα Ιλαράς με θανάτους γύρω στους 40, η χώρα μας έχει και αυτή γύρω στα 250 κρούσματα, θανάτους μέχρι τώρα δεν είχαμε από ό,τι ξέρω. Η περιοχή μας δεν έχει αναφερθεί στην περιοχή μας κάποιο κρούσμα. Μαζί με την Ιλαρά κάνουμε ανοσοποίηση και για την παροτίτιδα και για την Ερυθρά. Συνεπώς δεν είναι μόνο η Ιλαρά που προέκυψε. Εάν δεν κάνουμε γρήγορα και δεν λάβουμε τα μέτρα μας, δηλαδή εμβολιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες του Κελπνό, θα πρέπει να περιμένουμε λογικά και κρούσματα παροτίτιδας, δηλαδή αυτό που λέει ο κόσμος μαγουλάδες. Και είναι μεν πιο ελαφρύ από την Ιλαρά σαφέστατα, αλλά δεν πάβει να είναι μια νόσος. Και η Ερυθρά, η οποία είναι μεν ήπιας έκφρασης υιογενής νόσος, αλλά όσον αφορά τις εγκυμονούσες και την πιθανότητα να έχουμε συγγενή ερυθρά στο έμβριο, είναι βαρύτατες καταστάσεις. Συνεπώς και τα τρία νοσήματα θα πρέπει να τα βλέπουμε με την ίδια προσοχή και να κάνουμε τις ίδιες ενέργειες. Όχι πανικός, δεν δικαιολογείται πανικός. Συναγερμός ναι, προσοχή, να κάνουμε τα εμβόλια και από ό,τι βλέπουμε έχουν εξαντληθεί, έχουν γίνει πάρα πολλά εμβόλια και θα πρέπει αυτά να γίνουν, να συνεχίσουν να γίνονται. Και είναι και ένα συναγερμός για τους ανθρώπους που έχουν αντιεμβολιαστική νοοτροπία και ιδέες και δεν θέλουν εμβόλια. Για τα παιδιά τους, αλλά κάνουν ζημιά και στην κοινωνία μακροπρόθεσμα. Στα θέματα που επελέγησαν φέτος να απασχολήσουν τους συνέδρους, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής παιδονεφρολογίας Κατερίνα Σιώμου, εξηγώντας ότι πέρα από τα συνήθη νοσήματα θα εξεταστούν και πιο σοβαρά, που αν και πιο σπάνια, ελοχεύουν κινδύνους για τη ζωή των παιδιών. Και κατά συνέπεια, οι παιδίατροι θα πρέπει να είναι σε θέση να τα εντοπίζουν εγκαίρως. Είναι προσανατολισμένοι σε κοινά κλινικά παιδιατρικά θέματα, που τα περισσότερα από αυτά απασχολούν συχνά τον παιδίατρο. Πέραν της ειδικής εισήγησης για τα εμβόλια από πολύ έμπειρο παιδολιμοξιολόγο, οι ομιλητές θα αναφερθούν σε νοσήματα του αναπνευστικού, όπως είναι το βροχικό άσθημα και η βροχιολίτιδα, σε αλλεργικές αντιδράσεις στα παιδιά. Όλα αυτά είναι θέματα κοινά στην καθημερινή κλινική παιδιατρική πράξη. Τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης, οι ομιλητές θα αναπτύξουν πιο σπάνια νοσήματα, τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι νοσήματα από τα οποία μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή των παιδιών, όπως είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες, το αιμολυτικό ρεμικό σύνδρομο, η άνωση θρομβοπενία, οι νεογνικές λοιμώξεις. Αυτά
Τα θέματα θα τα διαπραγματευθούν ομιλητές εξειδικευμένοι με εμπειρία στα αντίστοιχα νοσήματα και πιστεύουμε ότι παρόλο που είναι σπάνια, επειδή είναι απαιτητικά και θεραπευτικά και διαγνωστικά και ο κλινικός παιδίατρος θα πρέπει να έχει υποψία για αυτά τα νοσήματα, να μην του διαφύγουν, να μπορέσει να παραπέμψει έγκαιρα τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο, θα έχουν, πιστεύω, ενδιαφέρον για αυτόν.